Να πούμε τι έχουμε κάνει σήμερα. Έλα, πες τι έχουμε κάνει. Ένα τρομερό καλοκαιρινό μπριάμ με χοιρινές μπριζόλες από το λαιμό και ένα ωραίο τύπια ορτιού το οποίο θα απαλύνει όλη αυτή τη λιπαρότητα από την μπριζόλα μας. Μπορούμε να επιλέξουμε να πάρουμε το κρέας άμα θέλουμε να έχουμε κάτι σε vegetarian. Αλλά αυτή τη στιγμή το προτείνω έτσι γιατί είναι τόσο πλήρες όλο αυτό και θέλω να σου βάλω να δεις τι έχουμε κάνει. Τι νομίζεις ότι θα μείνουμε εδώ με τα χέρια στα βραμμένα. Μπριζολίτσα. Πολύ ωραία. Ναι, έχουν λιώσει τα λαχανικά, έχουν μελώσει. Το μυστικό είναι στο ψήσιμο που στο τέλος το ψήνουμε χωρίς λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο για να πάμε με αυτό το ωραίο χρώμα από την μπριζόλα. Είναι ρε παιδί, είναι πολύ καλοκαιρινό αυτό και ωραίο. Και βάζουμε και λίγο γιαουρτάκι. Που το βάζει καλά. Στην άκρη. Αμπουτάμε. Και καλή όρεξη. Να σας το δείξω. Και λέω να πούμε να δούμε. Ξέρω ότι είσαι λίγο απαιτητικούλη. Ορίστε. Τέλειο. Εντεντένι μου. Πάμε να δούμε τα υλικά μία, γιατί έχουμε να κάνουμε πολλά πραγματάκια. Βεβαίως. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 4 με 5 μπριζόλες από λαιμό χοιρινό, μία κουταλιά της σούπας μουστάδα, απαλή, ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, ρίγανη φρέσκια, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα. Για τον μπριά μας θα χρειαστούμε μία μεγάλη μελιτζάνα, ένα κολοκυθάκι, τρεις χρωματιστές πιπεριές, πράσινη, κόκκινη και κίτρινη, ένα πράσο, ένα κρεμμυδάκι ξερό μέτριο προς μεγάλο, γιατί θα μας αρέσει έτσι όπως θα μελώσει μέσα. Ένα μεγάλο καροτάκι. Μία μεγάλη πατάτα. 200 γραμμάρια ντοματίνια κομμένα. Μία κουταλιά της σούπας πελτέ. Ένα κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου. Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο φυσικά. Και ρίγανη φρέσκια. Να ξεκινήσουμε. Λίγο κάπως μου γκρίζω, αλλά είναι πραγματικά. Ξέχασα, έχουμε και τη σάλτσα γιαουρτιού που θα παλύνει όλο αυτό, το οποίο είναι 250 γραμμάρια γιαούρτι. Ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή. Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και φυσικά ρίγανη φρέσκια που έχουμε βάλει σε όλο μας το φαγητό για να μυρίζει φρεσκάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα βήματα. Πρώτα θα ξεκινήσουμε σίγουρα με τον μπριά μας, να ανακατέψουμε όλα αυτά τα υλικά να παντρευτούν, να έχουν αυτές τις καλοκαιρινές γεύσεις, γιατί τα λαχανικά είναι στην εποχή τους τώρα, καλός ή κακός. Πρέπει να τρώμε λαχανικά, το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, ωραίο το κρέας, ωραίο το ψάρι. Αλλά και τα λαχανικά μας χρειάζονται. Το έχει κάνει πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ. Τα κόβουμε σε μεγάλα ζαράκια, γιατί θα ψηθεί αρκετή ώρα το φαγητό μας. Αφού θα έχουμε μέσα τις μπριζόλες, πρέπει να ψηθεί αρκετή ώρα το φαγητό. Άρα τα κόβουμε σε μεγάλα για να μην μας λιώσουν, γιατί θέλουμε να έχουμε αυτή την υφή. Ωραία. Βάζουμε το καροτάκι. Παραμένουν αυτά. Το πράσο μας. Έτσι πώ τα τρώω τώρα. Ναι. Είναι πολύ καλό ψημένα. Είναι πολύ. Γιατί ψήσαμε 2 ώρες. Είναι λογικό να λιώσουν, απλά θα κρατήσουν δηλαδή, τη φύση τους. Όχι, θέλω να πω ότι επειδή είναι μεγάλα κομμάτια, του πηγαίνει και είναι ωραία ψημένα. Έχω φέρει σήμερα και τον Τάκη μαζί μου. Ποιο Τάκη? Ο Τάκης. Το βίλο σου. Ναι, απλά δεν έχει μαχαίρι, κάτσε να σου το δω. Τάκη, πάμε. Συλλόγω σε τη μεριτζάνα. Ή δεν μπορεί. Εγώ λίγο φοβάμαι τον Τάκη. Ο Τάκη, μη φοβάσαι, είναι το πιο καλό παιδί. Τι λέει. Τάκη, για πε. Όχι, δεν το λέμε αυτό στον αέρα, τώρα μην τρελαίνεσαι. Σας συμπαθεί πάρα πολύ και είστε πολύ ωραία γυναίκα. Αλλά είναι τροφαλός ακόμα, είναι μικρός. Πες του Τάκη, τον ευχαριστώ πολύ. Τάκη. Αυτός τι είναι, μελαχρινός, άκουσε, λέει, ξανθός. Είναι όπως βλέπεις εμένα. Ναι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ο Τάκης κάνει κίνηση, αλλά παίζει χαμηλά την μπάλα. Ναι, έχει επιτυχίες. Έτσι. Άρα κόψαμε και τη μελιτζανούλα μας. Ωραία. Βάζουμε τη σκόρδο σκόνη, η οποία θα μας δώσει μια πολύ ωραία γεύση. Τι να βάλουμε την πατατούλα πριν να την κόψουμε. Πολύ νόστιμο ρε παιδάκι. Προσπαθούμε να είναι όλα τα κυβάκια περίπου το ίδιο μέγεθος, έτσι. Κόψαμε στη μεριτζάνα, αλλά θα προσπαθήσουμε να κόψουμε και την πατάτα μας. Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν. Για να είναι ομοιόμορφες οι μπουκές μας. Έτσι. Και το ψήσιμο εννοείται το λαχανικό να είναι πάλι ομοιόμορφο. Λοιπόν. Παίρνουμε τα υλικά μας δίπλα για να μην πηγαίνουμε ερχόμαστε. Λοιπόν. Ελαιόλαδο, μπριάμι είναι, το χρειάζεται το ελαιόλαδο. Πιπεράκι. Μπόλικο. Έχουμε βάλει πάρα πολλά λαχανικά, αλλά χρειάζεται και πιπεράκι και αλατάκι αρκετό. Καλά έχεις κάνει. Λοιπόν. Είναι μια συνταγή η οποία είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι. Μου πάει πολύ και σάλτσα αυτό που έχεις κάνει. Είναι. Πάνω πάρα πολύ. Μπορούσα να το κάνω και σαν μπεσαμέλ, αλλά επειδή βάλα τη χοιρινή μπριζόλα, το βάλα δίπλα, ώστε να απαλύνει όλη τη λιπαρότητα από την μπριζόλα μας. Βάζουμε και τα ντοματίνια μέσα. Ωραία. Μην πάει χαμένο αυτό. Η μαμά τι κάνει? Η μαμά είναι πολύ καλά. Χαίρεται με τη χαρά μου. Ναι, βέβαια. Πιο πολύ καμαρώνει εκείνη από εμένα τον εαυτό μου. Εντάξει, μάνες έτσι είναι. Έτσι είμαστε οι μανούλες. Δεν βλέπουν τα κακά, βλέπουν μόνο τα καλά. Βάζω και τη ριγανούλα μου.
η οποία θα, από ό,τι καταλάβατε, επειδή μπαίνει παντού, είναι και ο πρωταγωνιστής στο πιάτο μας. Με τα χέρια, δεν έχει θέμα τώρα, δεν καθόμαστε ψηλό με τη ρίγανη. Ωραία. Σε παρακολουθούμε στενά, ό,τι κάνεις θα κάνουμε. Έτσι. Μα αυτό είναι το μυστικό, για να βγει και η συνταγή που θα τη δώσουμε. Βάζουμε και το μπελτέ μας. Ωραία, τέλεια. Λίγο νεράκι για να σπάσει ο πελτές. Παρόλο που θα βγάλουν αρκετά υγρά μέσα τα λαχανικά μας, το βοηθάμε λίγο με προσθέτοντας λίγη υγρασία. Ανακατεύουμε, να παντρέψουμε όλες αυτές τις γεύσεις. Είναι εκπληκτικό έτσι. Καλά, είναι τώρα είναι χρώματα, αρώματα, είναι στην εποχή τους τώρα τα λαχανικά, είναι τρομερό. Ωραία, έτοιμο. Βγάζουμε το ένα γαντάκι για να στρώσουμε. Ωραία. Είναι ωραίο. Είναι, παρόλο που δεν τρώω λαχανικά και φαίνεται νομίζω. Δεν είμαι της υγιεινής. Αλήθεια, το φαγητό το έχω αγαπήσει. Αλήθεια είναι. Δεν τρως λαχανικά. Τρώω μας συντονευτικά με μια μπριζόλα, ξέρω εγώ. Αυτό μόνο. Είναι δωρονάδωρο, ναι. Α, όχι, δεν έχεις δίκιο. Ωραία, έτοιμο το μπριά μας. Και πάμε να μαριναρουμε λίγο και τις μπριζόλες, οι οποίες θα μπουν από πάνω για να ολοκληρωθεί το φαγητό μας. Για να το βάλουμε στο φούρνο, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, ο Τάκης σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα, τον έχω φέρει εδώ πέρα μαζί μου. Ο Τάκης, ναι, δεν πειράζει. Ρεπό, Τάκης. Να σου πω κάτι, έχω αρχίσει και ακούω κι εγώ λίγο Τάκη. Δεν λέμε το τραγούδι τώρα, λέμε για τον φίλο μου. Αυτό λέω. Α, ωραία, και τι λέει. Νομίζω ότι είναι ευχαριστημένος και ναι. Λέει πολύ καλά πράγματα για μένα τόση ώρα να ακούω. Ναι. Μαριναρουμε τις μπριζόλες, τις έχουμε βάλει μέσα στον μπολ μας. Προσθέτουμε όλα τα υλικά όπως έχουμε γράψει στην κάρτα. Μουστάρδα, μια κουταλιά της σούπας. Έχουμε βάλει ήδη τη ρίγανη. Έχουμε βάλει ήδη τη ρίγανη μέσα. Βάζουμε μια πρέζα πάπρικα καλή, γιατί μας αρέσει αυτή η καπνάδα που θα δώσει. Έχεις δίκιο για την πάπρικα. Ακούγεται. Πολύ ωραία. Ναι, είναι το έξτρα. Και το σκόρδο πιστεύω ότι ακούγεται μες στον μπριά μου. Η σκόνη που έχουμε βάλει. Βάλαμε το μελάκι μας. Λαδάκι φυσικά. Κοίτα, εγώ με το σκόρδο έχω και αγάπη. Δεν και είναι. Μασάζ. Το σκόρδο είναι καλό για την καρδιά. Το έχουμε ξαναπεί. Διώχνουν τους ανεπιθύμητους ανθρώπους από κοντά μας. Είναι πολλά πράγματα. Ακριβώς. Λοιπόν, μασαζάκι. Αφού δεν μας κάνουν, κάνουμε εμείς τις μπριζόλες. Το έχω παράπονο. Έχω βγει το μάσαζ. Δεν σου κάνει ένα μασάζ. Μα βλέπω τον Τζο να πηγαίνει από εδώ και από εκεί να του κάνουν μασάζ και εγώ δεν μου έχει κάνει κανείς μασάζ. Είναι τρέλα αυτό το πράγμα, δεν μπορώ. Δεν ξέρω, να το κανονίσουμε με κάποιο τρόπο τώρα με σόκαρ. Αν έχεις κάτι, να προτείνεις, εγώ σοκιώσω, Αλατάκι. Πιπεράκι. Για έλα εδώ εσύ, γιατί εγώ πρέπει να πάω απέναντι. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Τι μυρωδιές είναι αυτές, παιδιά. Πάρε λίγα παπάνω. Βάλαμε πάπρικα, αλατάκι. Τι μυρωδιές είναι αυτές, παιδιά. Θα πρώτα λέμε σε λίγο, Κύριε Κρατερέ, έχουμε έρθει να κάνουμε δουλίτσα τώρα. Σταύρο μας, δεν το βλέπουμε εμείς, δεν το μυρίζουμε, νομίζετε, δεν το καταλαβαίνουμε. Τελειώσαμε αλάτι και πιπέρι τις μπριζόλες μας. Τις βάζουμε από πάνω, από το φαγητό μας. Η μπριζόλα έτσι όπως θα ψήνεται θα μας δώσει όλα τα αρώματα, όλη αυτή την πλήρη γεύση από την πρωτεΐνη μέσα στον μπριά μας. Εσείς μπορείτε, άμα θέλετε, έχουμε πει κάτι πιο ελαφρύ, να επιλέξετε να μην τις βάλετε τις μπριζόλες. Δεν είναι αναγκαίο κακό που λέμε. Ωραία. Άρα, από το τι σας είπα, αν θέλετε να είναι βεζιτέριαν ελαφρύ καλοκαιρινό, αφήνετε μόνο τα λαχανικούλια. Άμα θέλετε, βάλετε και το κρεατάκι, το βάζετε για να είναι πιο πλήρη στο γεύμα. Σε αυτό το σημείο έχουμε τελειώσει την ουσία. Πρέπει να βάλουμε λαδόκολλα γιατί θα μας καεί. Άρα πρέπει να βάλουμε μια λαδοκολίτσα. Εν τω μεταξύ είχε και πιάτο και πυρούνι εδώ, έτσι, ο τυφλός. Εγώ. Πήγε και πήρε άλλο πυρούνι από αλλού. Το ψήνουμε σε 180 βαθμούς για μια μισή ώρα σκεπασμένο και μετά το ξεσκεπάζουμε, δυναμώνουμε στους 190-200 και ψήνουμε για άλλη μισή ώρα μέχρι να γλασάρουν όλα τα λαχανικούλια, να γίνουν έτσι όπως σερβίρει ο κύριος Κρατερός εδώ πέρα. Σταμάτε να μην πάνε πολύ ωραίο χρώμα. Για τη σάλτσα δεν είναι τίποτα περίπλοκο. Βάζουμε όλα τα υλικά, θα το κάνουμε κιόλας, προλαβαίνουμε. Βάζουμε πάπρικα στο γιαουρτάκι μας. Παπρικά, ωραία. Παπρικά. Ριγανίτσα. Δεν είναι τίποτα, είναι πολύ απλά τα βήματα. Αλατάκι. Πολύ νόστιμο. Πιπεράκι. Θα βάλουμε και λίγο λαδάκι. Πάπι τσούλα ακούω, Τριφωνόπουλε. Ωραία. Και αυτή είναι η σάλτσα που είναι τη γιαουρτού, που είναι τόσο απλή, τόσο γρήγορη, με δύο πραγματάκια που βάλαμε μέσα. Ανακατεύουμε. Και τόσο νόστιμη. Αυτό θα το πεις εσύ, Κρατερέ μου. Έχω πει ήδη πολλάκι. Και είναι έτοιμη και η σάλτσα μας. Αυτό είναι. Η σάλτσα είναι απλά όλα τα υλικά μέσα σε ένα μπολ και ανακατεύουμε. Βάζουμε και τα τέτοια τα αλουμινόχαρτα, όπως λέμε και στο χωριό μου. Έχει. Και ψήνουμε σε 180 μια μισή ώρα και ξεσκέπαστο για άλλη μισή ώρα για να γλασάρει το φαγητό μας. Σταύρος Βαρταλίτης, ladies and gentlemen. The new master chef. Oh yeah. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τώρα που είναι η Κατερίνα. Για πάμε. Είναι η Κατερίνα. Ωραία, Κατερίνα.